μαζί μας. Καλησπέρα μου, να διορθώσω το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είπα το Πάντιο. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Σημασία έχει η οικονομική κατάσταση που υπάρχει, κύριε καθηγητά, διότι τώρα βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε ανατιμήσεις. Θα δούμε τώρα και τις κάρτες που έχει ο Νίκο Τσαμτσίκας ετοιμάσει, γιατί από μεθαύριο Τετάρτη νέο γύρο. Είναι οι προμηθευτές έχουν ήδη προαναγγείλει τις ανατιμήσεις. Για να δούμε και τις επιπτώσεις από την αύξηση των επιτοκίων. Εκεί θέλουμε να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί μας λένε ότι αυξάνονται τα επιτόκια για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, αλλά ο πολίτης βιώνει το εντελώς αντίθετο. Να δούμε πρώτα λοιπόν τις κάρτες για το νέο κύμα ανατιμήσεων που έχει ετοιμάσει ο Νίκο Τσαμτσίκας για να μπούμε στη συζήτησή μας. Πριν σας διαβάσω τις κάρτες, να σας πω ότι υπάρχει έντονο το πρόβλημα. Καταγγέλει ο κόσμος ότι τα προϊόντα μέσα στο καλάθι είναι πιο ακριβά από αυτά που είναι εκτός καλαθιού της νοικοκυράς. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι τα προϊόντα που μπαίνουν στο καλάθι είναι φθηνότερα. Οπότε ψάξτε το καλύτερα ή πέφτετε με τα μούτρα. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουν ήδη 5.000 περίπου κωδικοί δοθεί ανατιμήσεις για τον Φεβρουάριο, από την Τετάρτη θα έχουμε. Παραδείγματα δίνουμε στο υγρό πιάτων. Από 4,20 ευρώ που πωλείται σήμερα θα πάει 6,30 με αύξηση 50%. Το χοιρινό το κρέας από 6,95 θα πάει 8,43, αύξηση της τάξης του 30%. Ένα ευρώ περιπαντικό ρούχων με 42 πλήσεων. Από 5,30 ευρώ θα πάει 6,36 ευρώ, αύξηση της τάξης του 20%. Το τυρί γκούντα που βάζουμε στο τόστ από 6,89 θα πάει 8,13 ευρώ, αύξηση είναι 18%. Το ελαιόλαδο, συσκευασία των 2 λίτρων, έχει σήμερα 14,74 ευρώ κατά μέσο όρο, θα πάει 16,36 ευρώ, αύξηση είναι τάξη του 11%. Οι φακές, από 2,08 ευρώ η συσκευασία θα πάει 2,30 ευρώ, αύξηση είναι 11%. Και τέλος, το ψωμί του τόστ από 1,90 σε 2,18 η αύξηση τάξη του 15%. Και είναι τα πρώτα που εντοπίσαμε και δεν είναι τα μόνα. Απλά είναι τα πιο χαρακτηριστικά και εκείνα που μπαίνουν πάντα στο καλάθι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα, κύριε καθηγητά, τι γίνεται στο ράφι, τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Πού πάει το πράγμα τώρα, γιατί και με την αύξηση των επιτοκίων δεν αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός, δεν βλέπουμε. Εκτός και αν κάνουμε κάποιο λάθος εμείς. Καταρχήν ότι αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021, νομίζω ότι το βιώνουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη ανάλυση, επειδή πρόκειται κυρίως για προϊόντα τα οποία είναι τα βασικά αγαθά που κάθε νοικοκυριό καταναλώνει κατά τη διάρκεια του μηνός, και γι' αυτό βλέπουμε μεγάλα παράπονα ότι τελικά ο μισθός, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ο μισθός δεν επαρκεί για να περάσει μια οικογένεια μισοτού ή συνταξιούχου όλο το μήνα, αλλά γύρω στις 15 με 20 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πρώτον αν μπορεί να αντιδραστεί ο πληθωρισμός και δεύτερον αν δεν μπορεί να αντιδραστεί ο πληθωρισμός, τελικά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να απαλύνουμε εν πάση περιπτώσει αυτό το βάρος που βιώνουν τα νοικοκυριά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο, βλέπουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνοντας τα επιτόκια ώστε. Γιατί η δικιά της δουλειά είναι η καταπολέμηση του πληθωρισμού ή των κυβερνήσεων βασικά. Παράδειγμα της προσπάθειας βλέπετε ότι ο πληθωρισμός καλά κρατεί και στην Ευρώπη αλλά και εδώ. Στην Ευρώπη έχουμε γύρω περίπου στο 8,2% θα κλείσει, αλλά το επικίνδυνο είναι ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο λεγόμενος, δηλαδή αυτός που δεν περιέχει μέσα τα καύσιμα και τα τρόφιμα, αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Όμως, για αυτόν τον λόγο η κυρία Λαγκάρντ προημερών προανήγγειλε ότι τελικά θα συνεχίσουμε το ίδιο μονοπάτι της αύξησης των επιτοκίων, δεδομένου ότι τελικά βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ επίμονος, αλλά και την επόμενη συνεδρία που είναι την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, θα υπάρξει μια αύξηση των επιτοκίων περαιτέρω κατά 0,5%. Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια από 2,5, το βασικό επιτόκιο θα πάει από 2,5 στα 3. Αυτό είπα το ένα. Το άλλο είναι εάν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εδώ. Εδώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα πράγμα σε ό,τι αφορά τη μείωση του πληθωρισμού. Να κάνουμε περισσότερους ελέγχους. Δεν βλέπουμε λοιπόν να υπήρξαν έλεγχοι επαρκείς ώστε είτε στα βενζινάδικα είτε στα παντοπολίστε, στα σούπερ μάρκετ να υπάρξει μια αισθητή, αν θέλετε, μείωση των τιμών ακριβώς λόγω των ελέγχων που διενεργούνται. Μα ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε καθηγητά, ο αρμόδιος υπουργός, βγαίνει και λέει κάθε μέρα σχεδόν ότι δεν υπάρχει σχροκέρδια, ότι είναι
πολύ περιορισμένο το πρόβλημα, τι κάνουμε, ελέγχους, λέει, βάζουμε κάτι πρόστιμα κλπ. Κοιτάξτε, αυτά μπορούν να ανακοινώνονται, μπορεί και να γίνονται και έλεγχοι. Αυτά όμως φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει στην πλειοψηφία των άλλωστε τα καταστήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παίρνουν τις αυξήσεις στις τιμές παραγωγού και τις μετακυλίουν αμέσως σε καθημερινή βάση στα ράφια. Άρα λοιπόν από εκεί δεν βλέπουμε να υπάρχει μια ελάβηση. Τι άλλο θα μπορούσε τώρα να γίνει? Είπαμε λοιπόν ότι αφού δεν μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό, θα πρέπει να μειώσουμε την επιβάρυνση των καταναλωτών, την επιβάρυνση των οικοκυριών. Αυτό λοιπόν, επειδή κατά την άποψή μου, την ταπεινή, πρόκειται για ένα μόνιμο φαινόμενο, δηλαδή ο πληθυσμός, εκεί που έχει φτάσει τώρα, δηλαδή περίπου στο 20% πάνω στα βασικά είδη, καταναλωτικά είδη για τα νοικοκυριά, εκεί που έχει φτάσει θα παραμείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μείωση. Θα έχουμε αποκλιμάκωση ότι απλά το ποσοστό αύξησης, αλλά όχι στις τιμές τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα ράφια. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει, αφού είναι μόνιμο το φαινόμενο, θα πρέπει να υπάρχουν και μόνιμες λύσεις. Δηλαδή. Μόνιμες ελαφρύνσεις. Μόνιμες ελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά. Δηλαδή. Να δώσει 100 ή 200 ή 300 ευρώ εφάπαξ, αυτό σημαίνει ότι θα έχει για ένα, δύο ή τρεις μήνες κάποια λάβη στο νοικοκυριό, αλλά στη συνέχεια όμως όταν θα επανέλθουν, όταν θα φύγουν αυτά τα χρήματα. Είναι μόνιμη λύση, κύριε καθηγητά, η μείωση έως και η κατάργηση του ΦΠΑ όπως έκανε η Ισπανία στα ίδια βασικές ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι μία μόνιμη, ένα μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα μόνιμα. Δύο είναι τα μέτρα λοιπόν. Είτε θα μειώσει τους φόρους, είτε θα τους καταργήσει το ψωμί που λέγατε προηγουμένως, στο γάλα, σε πολύ βασικά προϊόντα, το ένα είναι αυτό, ή θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Εμείς μέχρι τώρα. Έχει περάσει ήδη 1,5 χρόνο, σας είπα προηγουμένως, ότι τελικά οι συντάξεις έχουν αυξηθεί κατά 0,6% μόνο το 2022 με στοιχεία της Ελστάτ. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ξεχάσουμε τα επιδόματα, αυτή η επιδοματική πολιτική, η οποία αν θέλετε μυρίζει άλλα πράγματα και όχι τόσο πολύ την αντιμετώπιση του προβλήματος στη ρίζα του. Ωραία. Τι μυρίζει δηλαδή, κύριε καθηγητά, τι μυρίζει? Εκλογές. Έχουμε εκλογές τώρα, το ξέρετε. Είναι προεκλογικό, λέτε δηλαδή. Ορίστε. Λέω, λέτε ότι είναι προεκλογικό και ότι ο λογαριασμός θα μας έρθει μετά τις εκλογές. Ακούστε, η άποψή μου είναι ότι ενώ υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα στη δημοσιονομική πολιτική, και όχι μόνο τώρα, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, υπήρξε μια, έλεγα, αν όχι σπατάλη, τουλάχιστον μία απλόχερη χωρίς έλεγχο δαπάνη, όπου δανειστήκαμε περίπου 40 δισεκατομμύρια για να έχουμε δαπάνη, πρώτον για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό, αλλά και στη συνέχεια... Υπήρχε μία δημοσιονομική χαλάρωση λοιπόν, ναι. 55 δισεκατομμύρια, δηλαδή στην ουσία δύο πακέτα ανάκαψης ξοδέψαμε αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα θα έλεγα χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτύπωμα κοινωνικό σημαντικό από τη μία ή κάποια βελτίωση στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν τα χρήματα έχουν δαπανηθεί τώρα και επειδή λοιπόν υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα και επειδή έχουμε και πρόβλημα με το ισοζύγιο πληρώμα το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι μετά από τις εκλογές θα μάλλον οι περισσότεροι των δαπανών θα αρχίσει η εξοικονόμηση πόρων αντί να έχουμε ικανοποίηση των όποιων υποσχέσεων θα δοθούν κατά την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα, κατανοητό. Πάμε να δούμε και ένα βίντεο από την ΕΡΤ, παρακαλώ.